Νομοθετική ρύθμιση, δικλίδα ασφαλείας ώστε να αποτραπεί ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Φέρνει στο αμέσως προσεχές διάστημα στη Βουλή η κυβέρνηση μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου για τα αναδρομικά των δικαστικών. Δεν υπάρχει κυβερνόσα δικαιοσύνη, διαμηνύει ο Κωστής Χατζηδάκης, την ώρα που με νέο κύκλο προσφυγών προειδοποιούν νομικοί κύκλοι. Πόλεμος κυβέρνησης δικαστών για τα αναδρομικά τους μετά τη σχετική απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου. Στην ανακοίνωσή του ότι οι πιλωτικές δίκες έχουν συνέπειες για έναν ευρύτερο κύκλο προσώπων και όχι μόνο για τους συγκεκριμένους διαδίκους, απαντά άμεσα η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Μεγάρο Μαξίμου και τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας επεξεργάζουν την νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα αποτρέπει τη διαμόρφωση συνθήκων για συνταξιούχους δύο ταχυτήτων, αλλά και την πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού, την ώρα πάντως που θα επιβεβαιώνει το σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιφρονεί τη δικαιοσύνη. Αλλά όσο ισχύει αυτό, άλλο τόσο ισχύει ότι δεν μπορούμε να έχουμε και μία κυβερνόσα δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο καθένας τη δουλειά του. Η στάση της κυβέρνησης προκαλεί αντιδράσεις στους δικαστές. Το Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει. Είναι εντελώς λανθασμένο, παραπλανητικό και ψευδές. Και δεύτερον, επειδή κάπου άκουσα τον όρο κυβερνώσα δικαιοσύνη, μήπως αυτός που την είπε ήθελε μία κυβερνόμενη, δηλαδή χειραγωγούμενη δικαιοσύνη. Νομικοί κύκλοι επιμένουν πάντως πως η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου δημιουργείται δικασμένο και δεν αποκλείουν να ανοίξει και νέος κύκλος προσφυγών. Με βάση αυτή, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, που η σημερινή του σύνταξη ανέρχεται στα 3.196 ευρώ μεικτά, θα φτάσει στα 6.120 ευρώ. Δηλαδή θα κερδίσει 2.924 ευρώ, αύξηση της τάξης του 92%. Σε περίπτωση που αυτό εφαρμόζονταν και για τους 4.000 συναξιούχους δικαστικούς, ο προϋπολογισμός θα επιβαρύνονταν με ένα κονδύλι της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Κάθε απόφαση με δημοσιονομικό χαρακτήρα έχει και αντανακλαστικές επιπτώσεις και γενικότερες επιπτώσεις. Αυτό είναι προφανές. Στο αυριανό της πρωτοσέλιδο, Real News έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις αλλαγές στις συντάξεις που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό.